Πολλές. Πολλές απορίες, ναι, και από εκπαιδευτικούς. Πάμε να δούμε την υπουργό... πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις τους. Την υπουργό παιδείας, την κυρία Κεραμέως, βέβαια έχει βαρεθεί να μιλάει για το θέμα αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πάρα είναι πολύ το πρόσωπο σημαντικό των ημερών, η κυρία υπουργός. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα να ευχηθώ. Καλό μήνα. Να είστε καλά επίσης. Πάντως ανοίγει μια άλλη λαμπρή καριέρα για σας. Σας εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σας, αλλά θα μπορούσατε να κάνετε και δική σας τηλεοπτική εκπομπή. Μην το μάθετε τέχνη και μην την αφήνετε. Κύριε Παπαδάκη, θεωρούμε ότι αυτές τις κρίσιμες ώρες η ενημέρωση των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Και θεωρούμε ότι έχουμε ένα καθήκον να ενημερώνουμε, να απαντάμε σε ερωτήματα με τρόπους διαφανείς, να απαντάμε σε όλους. Γιατί είναι μια πρωτοφανής, πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και προφανώς οι πολίτες έχουν πολλά ερωτήματα. Κυρία Υπουργέ, καλοπροαίρετη και ή όχι καλοπροαίρετη κριτική έχει ασκηθεί για την αναγκαιότητα του να ανοίξουν τα σχολεία. Ήταν πολύ προσεκτικός προηγουμένως και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, ο οποίος μάλιστα μας είπε ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλει να συνεχιστεί. Αυτό εγώ το άκουσα. Ήμασταν μεγάλη... πολλές ώρες χθες μαζί, συζητούσαμε επιμέρους θέματα. Τους ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία και θα κάνουμε πριν το χέρι μας για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τον πλέον οικοδομητικό τρόπο. Μακάρι. Κυρία Υπουργέ, είναι λίγες ημέρες τώρα τα παιδιά που θα γυρίσουν. Δεν μιλάμε για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ας αφήσουμε τα παιδιά της τρίτης λυκείου και να δούμε πρώτη, δευτέρα λυκείου και παιδιά γυμνασίου. Ουσιαστικά, με το μέρα παραμέρα που θα κάνουν μάθημα, εάν διαιρέσουμε τις μέρες που θα βρίσκονται στις θέσεις, είναι ελάχιστες. Βγάλουμε δεν και την αρχή του Αγίου Πνεύματος, είναι 9 ημέρες. 8-9 ημέρες. Αξίζει τον κόπο όλη αυτή η κινητοποίηση για 8-9 μέρες που θα βρεθούν στο σχολείο? Λοιπόν, να σας πω γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση. Πρώτα απ' όλα, γιατί από την πρώτη μέρα έχουμε πει ότι ακούμε τους ειδικούς. Με βάση τις δικές τους οδηγίες έχουμε πορευτεί σε αυτή την κρίση. Είναι πρωτίστως επιστημονικά τα δεδομένα τα οποία οδηγούν στις αποφάσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο είχαμε οδηγηθεί και στο κλείσιμο των σχολείων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα επιστημονικά δεδομένα από τέλος Απριλίου και μετά, πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Νοσημάτων. Τα παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Τσιόδρας. Τι λένε με μια κουβέντα αυτά τα νέα δεδομένα? Ότι βασικά τα παιδιά είναι η πιο ασφαλής πληθυσμιακή ομάδα. Μολύνονται λιγότερο, δεν μεταδίδουν το νόσημα όπως άλλοι και έχουν και ποιότερα συμπτώματα. Είναι η πιο ασφαλής πληθυσμιακή ομάδα. Τι κάνουμε? Διασφαλίζουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τη δημόσια υγεία με ατομικά μέτρα προστασίας και πρόληψης και ταυτόχρονα μειώνουμε τη ζημιά που τους γίνεται από αυτό το κλείσιμο που διαρκεί τόσο καιρό. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη? Γιατί έχουν βγει νέες μελέτες διεθνώς με στοιχεία συγκλονιστικά που δείχνουν ακριβώς πώς η διακοπή για έστω και μερικές εβδομάδες σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών στην εκπαίδευση μπορεί να έχει συγκλονιστικές συνέπειες στη μετέπειτα πορεία τους, επαγγελματική και άλλη, κοινωνική εξέλιξη, ψυχολογική και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε πρώτον ότι τα επιστημονικά δεδομένα το υποδεικνύουν, που είναι το πιο βασικό, το τεκμήριο κ. Τσιόδρας, όχι εμείς, είναι θέμα των ειδικών. Είναι δε σημαντικό να τονίσουμε ότι η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής ήταν ομόφωνη. Ομόφωνη για το σχέδιο που παρουσιάστηκε προχτές. Πρώτον, λοιπόν, αυτό. Δεύτερον, πήραμε σκληρά μέτρα ως κυβέρνηση και τα πήραμε νωρίς για να μπορέσουμε να επανέλθουμε και σε μια κανονικότητα ως οφείλαμε. Τα παιδιά, όλο αυτό το διάστημα που είναι εκτός εκπαιδευτικών δομών, πάνε πάρα πολύ πίσω. Πίσω εκπαιδευτικά, πίσω κοινωνικά, πίσω ψυχολογικά. Έχουμε διασφαλίσει όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας, αντισηπτικά στα σχολεία, συστηματικός εξαερισμός, καθορισμός και μέσα στη μέρα που δεν υπήρχε, εκπεριτροπής τμήματα, αναστολή λειτουργίας των κηλικίων, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη και την προφύλαξη. Και έχουμε πει, κύριε Παπαδάκη, είναι μια δυναμική διαδικασία. Πάμε βήμα-βήμα προσεκτικά. Κάθε βήμα θα αξιολογείται στη βάση νέων δεδομένων από τους ειδικούς και θα επανεξετάζεται αν χρειαστεί. Το έχουμε πει. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Και κλείνω με αυτό. Το σχέδιό μας είναι πιο συντηρητικό από αυτό που μας προτείνανε. Είχαμε εισηγήσεις για να ανοίξουμε, για παράδειγμα, και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Δεν το κάναμε. Προσέξτε όμως, για να είμαστε και ειλικρινείς, λίγο καιρό πριν από τους ειδικούς, με διαφορετική διατύπωση από διαφορετικούς επιστήμονες, πάντως τα ακούγαμε, ήταν ότι τα παιδιά διατερούν ιδιαίτερα αυξημένο υλικό φορτίο. Το Μάρτιο, κύριε Παπαδάκη. Το Μάρτιο. Ορίστε. Το Μάρτιο. Το Μάρτιο ήταν μέχρι... αυτή. Όταν δεν είχαμε στοιχεία ακόμα. Μάλιστα. Από τον ιό. Είχαμε από την κοινή γρήπη.
Και μάλιστα νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κύριος Τσιόδρας. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος όμως παρακολουθεί τις επιστημονικές μελέτες. Ο κόσμος ούτε είναι υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεται τι λένε οι επιστημονικές μελέτες. Δηλαδή, μην κακίζουμε και το. Πέρα από την αντιπαράθεση που γίνεται για άλλους λόγους, τον κακόπιστο που θέλει να τα βάλει με την Επιτροπή ή με τον Τζόδρα ή με την Κεραμαίος ή με τον Παπαδάκη, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση επιστημονική και δεν έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές μελέτες. Είναι όμως γεγονός ότι και εδώ ούτε σε αυτή την είμαστε, εκπομπή... κύριε Παπαδάκη, ούτε εγώ έχω γνώσεις επιστημονικές. Ακούω τους ειδικούς όμως. Αυτούς εμπιστευόμαστε. Η κυβέρνηση αυτούς ακούει, ο Πρωθυπουργός αυτούς ακούει. Και προφανώς όμως εδώ πέρα είμαστε, αν θέλετε, σαν χαρτογράφητα νερά με την Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτή η κρίση στον πλανήτη. Πάμε βήμα-βήμα. Τα επιστημονικά δεδομένα αυτή τη στιγμή μας δείχνουν ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε γιατί πρώτον έχουμε διασφαλίσει με ατομικά μέτρα προστασίας και πρόληψης και απ' την άλλη κάνουμε πολύ μεγάλο κακό στα παιδιά αφήνοντας τα εκτός. Εδώ αν μου επιτρέπετε και μια επισήμανση για τις 12 μέρες που είπατε. Δεν είναι έτσι κύριε Παπαδάκη. Γιατί έτσι είπε ο πρόεδρος τμήμα... Ναι. Το ότι είναι ένα τμήμα εκπεριτροπής, τι σημαίνει ότι θα γίνεται πάρα πολύ πιο εντατική διαδικασία. Σκεφτείτε ότι να έχετε ένα τμήμα 25 και 30 παιδιών και ένα τμήμα 10 παιδιών. Προχωράει πάρα πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ πιο έντονη. Άρα δεν είναι μια κανονική ημέρα εκπαιδευτική. Μιλάμε επί της ουσίας για ένα μήνα μάθημα. Αυτός ο ένας μήνας είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα των παιδιών μας που τη χρειάζονται για την εξέλιξή τους. Είναι οι δύο συνάδελφοί μας, Χριστίνα Κοραή. Χριστίνα Κοραή, εφόσον πάντοτε φροντίζουμε για τα ατομικά μέτρα προστασίας. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσεις κάτι την κυρία Υπουργό. Την κυρία Υπουργό, να τη ρωτήσεις κάτι. Ναι, εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω. Κυρία Υπουργέ, θέλω έτσι να μου πείτε πραγματικά με το χέρι στην καρδιά πόσο είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί, πόσο δηλαδή τους έχετε εκπαιδεύσει εσείς, γιατί είναι δική σας ευθύνη. Παρουσιάσατε ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο προχθές. Όμως θέλω να σας πω ότι είναι ένα σχέδιο επιχάρτου. Έχετε εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να είναι εκπαιδευμένοι όταν θα υποδέχονται τους μαθητές? Θα είναι έτοιμες οι σχολικές αίθουσες? Διότι είναι λογικό, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες και των ειδικών, να έχουν μεγάλη αγωνία οι γονείς. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο μπορείτε εσείς σήμερα να τους βεβαιώσετε ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα από άποψη υγιεινής να δεχτούν τα παιδιά τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Κοραή. Πρώτα απ' όλα για την εκπαίδευση των καθηγητών. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Υπάρχει υλικό έντυπο, οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο έχει ετοιμαστεί από τους ειδικούς αναφορικά και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, σε γονείς, σε διευθυντές, σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρώτο σημείο. Δεύτερο. Πάντως, τα γραφήματά μου επιτρέπετε, δεν είναι επαρκή. Θα τους καλέσετε 2-3 ημέρες πριν να πάνε στα σχολεία να τα τεστάρουν? Από αρχή της εβδομάδος, κυρία Κοραή. Από αρχή της εβδομάδος. Από αρχή της εβδομάδος θα κληθούν, άρα αρκετά πριν από την έναρξη. Τα αντισηπτικά είναι ήδη καθοδόν. Ήδη έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για να γίνεται καθαρισμός και μέσα, καθαρισμός και μέσα στη μέρα. Το οποίο δεν προβλεπόταν. Εάν ξέρετε, ο καθαρισμός, δεν ξέρω πώς το έχετε παρακολουθήσει αυτό, ο καθαρισμός των αιθουσών έως τώρα γινόταν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Αυτό αλλάζει για να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό που μας ζήτησαν οι ειδικοί, να γίνεται καθαρισμός και μέσα στην ημέρα. Από ειδικά συνεργεία το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει απόφαση για απαγόρευση λειτουργίας των κηλικίων. Για να μειώσουμε, αν θέλετε, γιατί οι ειδικοί μας το συνέστησαν. Έχει προβλεφθεί και εκπεριτροπής μάθημα και εκπεριτροπής διαλύματα, ακόμα και για αυτούς τους μισούς που θα είναι στην τάξη. Άρα όλα αυτά τα μέτρα είναι για να τηρηθούν. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα μέτρα είναι για την είναι ατομικά μέτρα προστασίας και πρόληψης. Εδώ θα είμαστε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ να παρακολουθούμε στενά όλη αυτή τη διαδικασία. Και ξαναλέω, είναι μια δυναμική διαδικασία. Να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει ακουστεί πολύ για τη χρήση της μάσκας. Αν και προφανώς εκφεύγει του δικού μου πεδίου, είναι καθαρά θέμα των ειδικών. Επειδή όμως το ακούω στο δημόσιο διάλογο, έχω ακούσει το ερώτημα γιατί. Κυρία Υπουργέ, μας μπερδέψατε. Γιατί ενώ λέτε ότι στο σχολικό λεωφορείο είναι προαιρετική, αλλά τα παιδιά των δημοσίων σχολείων δεν πάνε με το πούλμαν από το. Πάνε με το λεωφορείο. Θα σας πω τι είπαν οι ειδικοί. Γιατί είναι θέμα των ειδικών. Καταλαβαίνετε. Στο λεωφορείο μέσα που θα πάει ένας μαθητής, έτσι,
θα πρέπει να φορέσει υποχρεωτικά μάσκα. Ναι, ή θα δηλώνει τα κανονικά. Γιατί, ποια είναι η διαφορά, και δεν θα πληρώνει πρόστιμο. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία καθιστούν διαφορετικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα μέσα που μεταφέρουν ειδικά μαθητές. Το πρώτο στοιχείο είναι το εξής. Ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε ένα τυχαίο πληθυσμό κάθε μέρα που είναι διαφορετικός. Είναι μειχτός. Στα σχολικά είναι ο ίδιος πληθυσμός, η ίδια κοινότητα που μεταφέρεται κάθε μέρα. Σας λέω ποια είναι τα στοιχεία που έδρασαν στην απόφαση των ειδικών. Για το τονίζω, αυτή η απόφαση δεν ήταν. Παιδιά, αυτά δεν έχουν γονείς που και αυτά μετά. Για τα παιδιά αυτά δεν έχουν γονείς που οι γονείς τους μετακινούνται καθημερινά, ναι, κύριε με διαφορετικό Παδάκη, αλλά έχει μια στοιχειώδη και που μπορεί να μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι και το παιδί από το σπίτι, κύριε να Παδάκη, το μεταφέρει μέσα, ναι, του σχολικού λεωφορείου στο σχολείο. Όπως αυτό ισχύει για όλους μας, κύριε Παπαδάκη, που από Δευτέρα έτσι μπορούμε να βγαίνουμε πολύ πιο ελεύθερα. Αυτό ισχύει για όλους μας γενικώς. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Άρα μας λέτε ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Υπουργέ, λίγο να διευκρινίσουμε αυτό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λοιπόν, οι μαθητές θα φορούν μάσκα, θα είναι υποχρεωτικοί και για τους μαθητές. Βέβαια, αυτό μας λέτε. Εμείς λέμε, γι' αυτό το διευκρίνησα. Το διευκρίνησα και στην παρουσίαση προχτές ότι μιλάμε για τα μέσα ειδικά που αφορούν στους μαθητές, δηλαδή σχολικά, μέσα που μεταφέρουν μόνο μαθητές. Άρα σας λέω ποια είναι τα στοιχεία βάσει των οποίων. Επιτρέψτε μου, κύριε Παδάκη, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που οι ειδικοί οδήγησαν τους ειδικούς στη σύσταση για προαιρετική χρήση μάσκας. Πρώτον, λοιπόν, ότι μιλάμε για μια πληθυσμιακή ομάδα που είναι η ίδια στα σχολικά σε σχέση με την πληθυσμιακή ομάδα στα κοινά μέσα μαζικής μεταφοράς που μεταλλάσσεται. Πρώτον, αλλάζει διαρκώς. Δεύτερον, οι ειδικοί ανέλησαν το γεγονός ότι η μη ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας μπορεί να εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους. Η μη ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Ναι, δηλαδή, σωστά. Δηλαδή, εάν πας να βγάλεις τη μάσκα και πιάσεις την εξωτερική επιφάνεια, η οποία έχει στοματίδια, μπορεί αυτό, στα γονίδια, συγγνώμη, μπορεί αυτό να εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους. Αυτό ήταν το δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Και σας είπα όμως, στα παιδιά των δημοσίων σχολείων θα πηγαίνουν με το λεωφορείο. Άρα, ξέρετε, είναι σαν να μου λέτε ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε ειδικά για τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων που δεν θα όχι, δεν είναι έτσι. Τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά σχολεία. Όχι, αφού κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν σχολικά των υπολείπων παιδιών, θα χρησιμοποιεί λεωφορείο για να πάει στη δουλειά. Υπάρχουν σχολικά και στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν μόνο στο ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχουν ειδικά μέσα και στην επαρχία που μεταφέρουν μόνο μαθητές. Δεν έχει σχέση. Πάντως η συντριπτική πλειονότητα πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, γι' αυτό λέω και ειδοποιώς διαφορά, κυρία Κοραή. Ειδοποιώς διαφορά εκεί είναι ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν πηγαίνουν τα ίδια 15 άτομα κάθε μέρα. Πηγαίνουν διαφορετικά άτομα. Στο μετρό μπαίνουν διαφορετικά άτομα κάθε μέρα. Στο λεωφορείο μπαίνουν διαφορετικά. Στο σχολικό μπαίνουν οι ίδιοι. Και επιπλέον, μιλάμε για τα μισά παιδιά από ό,τι συνήθως, δεδομένης και της εκπεριτροπής λειτουργίας. Αυτά είναι στοιχεία για να λέω. Να γίνει, κυρία Υπουργέ. Χριστίνα, να ρωτήσει λίγο ο Δημήτρης. Ως άντρας αφήνω τις κυρίες να ολοκληρώσουμε. Πόσες μάσκες θα χρειάζονται την ημέρα. Μόνο γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο κόστος που θα επιβαρυνθούν οι οικογένειες με πολλούς γονείς να είτε να είναι με τα 800 ευρώ, είτε να είναι άνεργοι, είτε να κινδυνεύουν με ανεργία. Άρα είναι ένα κόστος πάρα πολύ σημαντικό για την οικογένεια. Μίλησε να γίνει διαφήμιση, είναι αυτή η σύγχυση σας στον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες εκτενώς το θέμα της μάσκας. Βεβαίως, για το πώς βγαίνουν οι οδηγίες για αυτοσχέδιες μάσκες. Η μάσκα, η φασμάτινη μάσκα, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες πώς μπορεί αυτή να κατασκευαστεί αν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για προαιρετική χρήση μάσκας και το τονίζω. Προαιρετική χρήση της μάσκας. Δεν είναι στα μέσα εννοείται για τα παιδιά που μεταφέρονται με σχολικά λεωφορεία. Κατά τα άλλα είναι υποχρεωτική αν πάνε με τα... Βέβαια, θα μπει στο μετρό και δεν θα φοράει μάσκα. Θα φοράει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα φοράει γιατί μετά θα έχει και πρόστιμο μετά, Χριστίνα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί. Γιώργο μου, μην είσαι κατηγορηματικός, θα φοράει. Μπορεί ένα παιδάκι να μην φοράει. Αυτό λέει ο υπουργός, ότι θα πρέπει να φοράει. Γι' αυτό και εγώ έκανα τη διευκρίνηση. Ανεξάρτητα, Γιώργο μου, από το τι λέει ο υπουργός, το θέμα είναι ότι μέσα στο μετρό που θα βρεις ένα παιδάκι 13 ετών που θα μετακινηθεί για να πάει στο σχολείο του,
πρώτη γυμνασίου πρέπει να φοράει μάσκα. Βέβαια. Όπου, γι' αυτό δεν υπάρχει κίνδυνο που θα την πιάνει και θα την ξαναπιάνει και θα την ξαναπιάνει, κυρία Υπουργέ. Αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό ισχύει για όλα τα μέσα μαζική μεταφορά, κύριε Παπαδάκη. Όπως αυτό έχει εξηγηθεί. Αν με επιτρέπετε, το διάκουσα και πριν, και είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Να υπάρξει εκπαίδευση. Αυτό για τις ειδικές άδειες, άκουσα και τον κύριο Τσούχλο προηγουμένως, είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Έχει ληφθεί ειδική μέρημνα για άδειες και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των αδειών ειδικού σκοπού για παθήσεις, όπως αυτές έχουν ήδη εκδοθεί και οριστεί, όπως επίσης και για μαθητές οι οποίοι με απλή δήλωσή τους, απλή δήλωση του γονέα, συγγνώμη, ή κηδεμόνα, εφόσον κατοικούν με άτομα ευπαθούς ομάδας, εφόσον κατοικούν με άτομα το οποίο νοσεί και ούτω καθεξής, θα μπορούν με απλή δήλωση να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Ότι θα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αιτήσεις που μπορεί και να μην ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα μόνο και μόνο γιατί οι γονείς φοβούνται. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη. Θα πείτε κακώς. Αλλά σας το λέω σαν πληροφορία, όπως μεταφέρονται φίλοι μας. Ότι το παιδί πιο επικίνδυνα, Γιώργο μου, θα είναι το Σεπτέμβριο, αν πάνε τα παιδιά όλα μαζικά και χωρίς να υπάρχει αυτή η προπόνηση αυτού του μήνα. Είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο μήνας. Δηλαδή, το ξέρετε, όταν αρχίζει. Θα το δούμε λίγο διαφορετικά. Το Πάσχα. Σημαντικότατο. Συγγνώμη, το Σεπτέμβριο κύριε... θα γίνει. Κύριε Παπαδάκη, να σας πω κάτι. Αυτό που λέει η κυρία Κορέα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου. Η αγωνία των γονιών, την οποία την καταλαβαίνω απόλυτα, την αφουγκράζομαι. Παρόλα αυτά, πραγματικά και τα επιστημονικά δεδομένα είναι τέτοια που μας δείχνουν ότι είναι ενδεδειγμένη αυτή η κίνηση. Και επιπλέον είναι σημαντική κίνηση για τα παιδιά τα ίδια. Εγώ να ρωτήσω, το Σεπτέμβριο, που οι θερμοκρασίες θα είναι και πιο χαμηλές σιγά-σιγά, τι θα οδηγήσει τους γονείς στο να νιώσουν πιο ασφαλείς? Δηλαδή, αυτοί που ανησυχούν τώρα θα ανησυχούν και τότε. Πρέπει η ζωή και τότε περισσότερο. Περισσότερο γιατί θα είναι διαφορετικές και κυρικές συνθήκες, που και αυτό έχει σημασία. Θα έχουμε άλλα επιστημονικά δεδομένα για τη διασπορά. Λένε και οι ειδικοί ότι θα έχουμε άλλα επιστημονικά δεδομένα για τη διασπορά. Το ποσοστό ανοσίας είναι πάρα πολύ μικρό στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το άνοιγμα. Δηλαδή, πόσοι θα νοσήσουν, τι ποσοστό ανοσίας θα έχουμε, πώς θα πάμε με το ρο, με την καμπύλη. Και ίσως θα έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο την κατάσταση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι όλα είναι... Κοιτάξτε, ας πούμε από τη Δευτέρα δεν θα έχουμε περιορισμούς στη μετακίνηση. Θα εκτεθούμε όλοι περισσότερο. Όλα αυτά αλλάζει. Μπαίνουμε στη νέα κανονικότητα. Αυτό και το τονίζω. Η νέα κανονικότητα ισχύει για όλους. Και όλοι θα αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Δεν θα δίνουμε χειραψία. Θα γίνουμε λιγότερο διαχειτικοί. Θα περιορίζουμε την προσωπική μας έκθεση. Με τα παιδιά πώς θα το κάνουμε. Είναι αυτό μια νέα κανονικότητα. Με το 12 και το 13, πόσο μάλλον με το παιδί του Δημοτικού αν ανοίξουν στην 1η Ιουνίου. Κύριε Παπαδάκη, αυτό επειδή το αναφέρετε. Εδώ ξεχνιούνται μεγάλοι και αγκαλιάζονται και φρυνούνται και φτιάχνουν. Κύριε Παπαδάκη. Απλά για να μην δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, γι' αυτά παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας. Το διευκρινίζουμε. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τέλος του μήνα, ανάλογα με την πορεία του ιού. Και την πορεία σας λέω και για το μαθητή του γυμνασίου. Είναι ένα παιδί 12 ετών. Έτσι. Δεν έχει την οριμότητα ενός παιδιού, το οποίο είναι 16-17. Παίζουν μπάλα, και θα μαλώσουν και θα τρέξουν και θα παίξουν. Δηλαδή... Ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τους ελέγξουν για να μην παίξουν? Να μην τρέξουν. Να μην αγκαλιάσει το ένα το άλλο. Αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές προς εκπαιδευτικούς, προς διευθυντές, πώς να συμπεριφερθούν, τι οδηγίες να δώσουν στους μαθητές, τι οδηγίες να δώσουν τα στελέχη, τι οδηγίες να δώσουν οι γονείς, τι να επιμείνουν στα παιδιά. Η πρώτη μέρα θα αφιερωθεί. Εδώ είναι και θέμα των γονέων. Είναι και των γονέων. Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχουμε αφήσει τον Δημήτρη Χατζηνικόλα όμως χωρίς ερώτηση τόση ώρα. Έλα, Δημήτρη. Εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις κυρίες. Απλά θέλω, επειδή εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος και το θεωρώ και λάθος και άκουμψο να αμφισβητώ τις. Είσαι και πατέρας όμως, δύο παιδιά. Ναι, βεβαίως και είμαι πατέρας. Απλά δεν είμαι λοιμοξιολόγος και δεν θέλω να. Παρακολουθώ και εγώ τις επιστημονικές εξελίξεις και τις αλλαγές. Τις δέχομαι, ελπίζω να έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εγώ θέλω να συζητήσω για το μεγάλο καμβά και να κάνω δύο ερωτήσεις στην Υπουργό. Πρώτον, ποια ήταν η σκοπιμότητα μέσα στην πανδημία και με τη Βουλή να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί όπως λειτουργεί, να φέρουμε ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, χωρίς έναν δημόσιο διάλογο ουσιαστικό και χωρίς την πολιτική αντιπαράθεση και την κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που είναι πολύ χρήσιμη για την δημοκρατία. Και δεύτερον,
Εγώ παρακολουθώ πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις στα συστήματα παιδείας σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει μια κατεύθυνση σε όλα τα προηγμένα δυτικά συστήματα για λιγότερες εξετάσεις, λιγότερα μαθήματα, λιγότερη ύλη, ώστε τα παιδιά να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να συγχρονίζονται με την κοινωνία, με τις οικογένειές τους. Γιατί εμείς πρέπει να αυξήσουμε την ύλη, να αυξήσουμε τις εξετάσεις, να ξαναβάλουμε, για παράδειγμα, την αύξηση της ύλης. Διαγωγή... Πού την είδατε ορίστε? Την αύξηση της ύλης, πού την είδατε? Καταρχάς, αυξήσατε τα μαθήματα από 4 σε 5, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, δεν αυξήθηκε η ύλη. Δεύτερον, αυξήσετε τις εξετάσεις. Γίνεται πιο εξετεστικοκεντρικό το σύστημα. Και σας ρωτώ, γιατί είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είναι όλα τα διεθνή προηγμένα συστήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα κράτη τα βορειοευρωπαϊκά, όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, που έχουν πολύ ελεύθερα και πολύ ωραία και πολύ πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εμείς ποιος ήταν ο λόγος που γυρνάμε πίσω? Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Πρώτα, νομοσχέδιο για την παιδεία. Γιατί έρχεται τώρα? Απάντηση πρώτη. Δεν έχει πάει στη Βουλή. Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Πότε? Μια εποχή που όλοι είναι σπίτι τους. Ναι, και έχουν ακόμα γιατί περισσότερο τώρα χρόνο. Η διαβούλευση είναι ηλεκτρονική. Εκ των πραγμάτων γίνεται μέσω υπολογιστή. Σωστό. Δόθηκε λοιπόν στη δημόσια διαβούλευση, όχι κατάθεση στη Βουλή. Έχει μεγάλη σημασία η διάκριση. Το βάλαμε στο δημόσιο διάλογο. Μια εποχή που όλοι είναι σπίτι τους, που έχουν παραπάνω χρόνο για να συμπεριφέρουν. Απόδειξη: έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί σε νομοσχέδιο παιδείας. Έμπρακτη απόδειξη πόσο το timing αυτό ακριβώς οδήγησε σε μεγαλύτερη συνεισφορά σχολείων. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, κάναμε μια συνειδητή επιλογή. Δεν βάλαμε στο δημόσιο διάλογο μόνο τις διατάξεις νομοσχεδίου. Επιλέξαμε και βάλαμε και υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους το συνολικό πλέγμα των ρυθμίσεων. Γιατί? Για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, να δείξουμε ποιες είναι οι προθέσεις μας συνολικά. Βάλαμε ρυθμίσεις στο δημόσιο διάλογο, τις θέσαμε στο δημόσιο διάλογο, που δεν είχαμε καμία υποχρέωση να κάνουμε διαβούλευση επ' αυτών. Και το κάναμε επίτηδες. Σημείο τρίτο, πολύ σημαντικό. Ότι κατά 9 δέκατα αυτό που είδατε είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018. Γράμμα, γράμμα, λέξη, λέξη, ό,τι είχαμε πει πριν από σχεδόν 2 χρόνια. Αυτό είχε τεθεί σε δημόσιο διάλογο, είχε συζητηθεί εκτενώς, άρα καμία απολύτως έκπληξη. Τέταρτον, ποιος διάλογος δεν γίνεται? Εγώ χτες είδα την ΟΛΜΕ, εγώ χτες είδα τη ΔΟΕ, μιλάω. Σας λέω, είδα χτες την ΟΛΜΕ, είδα τη ΔΟΕ. Πάντοτε με τους όρους. Όταν έχετε τόσο σημαντικά θέματα να ασχοληθείτε όπως αυτά που τόση ώρα συζητούσαμε αυτό για την πανδημία, υπήρχε κάποιος λόγος να φέρετε και το νομοσχέδιο πάνω σε αυτή? Ναι, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ας λύσουμε πρώτα τα θέματα της πανδημίας και όλα αυτά τα σημαντικά που ασχολείστε και μετά θα τα πούμε για τις όποιες αλλαγές. Το κράτος έχει συνέχεια. Τον κορονοϊό θα τον ξεπεράσουμε. Θα ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Και όταν ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, θα έχουμε μια ευθύνη ως κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες να λειτουργήσουν εύρυθμα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας το Σεπτέμβριο. Σωστό. Το λέω αυτό γιατί στην παιδεία ο χρόνος δεν είναι ομοιρολογιακός. Στην παιδεία ο χρόνος ξεκινάει Σεπτέμβριο και λύγει τον Ιούνιο. Άρα οι όποιες αλλαγές πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ακριβώς. Ένα παράδειγμα. Αν μου επιτρέπετε ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Μια κουβέντα. Ναι. Η εκπαιδευτική κάθε χρόνο έχουμε κενά στις αρχές του έτους. Έχουμε φέρει ρυθμίσεις για διπλή μοριοδότηση για όσους εκπαιδευτικούς. Περιμένουμε λοιπόν όταν θα έρθει. Υπηρετούν σε δυσπρόσιτα. Αυτή η ρύθμιση δεν πρέπει να περάσει για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Θα κάνουμε ιδιαίτερη κουβέντα για όλα αυτά. Εκείνα που προέχει είναι: ανοίγουν τα σχολεία, να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και το Σεπτέμβρη μπροστά μας, την 1η Σεπτέμβρη, γιατί από τότε θα αρχίσουν τα σχολεία. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Υπουργέ. Βέβαια. Και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα.